κεφάλαια από την περιφέρεια Ισραίων στη Σοφοκλέους. Το στίχημα που προβάλλεται μιλάει για 6.000 μονάδες. Κλειδί της οικονομικής πολιτικής στο χρηματιστήριο. Πώς τοποθετείται η αντιπολίτευση στον απόϊχο της συνέντευξης Καραμανλή. Έντονη κινητικότητα στο χώρο των εισηγμένων. Νέο θρίλερ με τη Δανέ. Ευθεία σύνδεση με τον ταμπλό. Στο στούντιο εκπρόσωπος της EuroProfit Γιώργος Δημητριάδης. Συζήτηση στο στούντιο και με τον πρόεδρο της Κεραμία Αλατίνης Κωνσταντίνο Κότσια. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νέο ρεκόρ σημειώνει και σήμερα το χρηματιστήριο. Οι δηλώσεις από τα επίσημα χείλη καθησυχάζουν ή μάλλον οθούν τους επενδυτές σε νέες αγοραστικές κινήσεις, ενώ αυξάνει συνεχώς η εισρωή κεφαλαίων κυρίως από την περιφέρεια προς την οδό Σοφοκλέους. Έτσι, αυτή την ώρα, ο γενικός δείκτης σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,99%, ανωδικά κινούνται και ο δείκτης των 20 επιλεγμένων με το 8, 1,08%, οι τράπεζες, οι ασφάλειες, οι διάφορες μετοχές και ο βιομηχανικός δείκτης. Η αξία των συναλλαγών στα 215 δισεκατομμύρια δραχμές, που σημαίνει ότι και σήμερα ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών θα είναι πολύ υψηλός. Ικανοποιητικό είναι το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντονίου, που έθεσε στο περιθώριο φόβους και ανησυχίες και εμφανίστηκε προσιλωμένος στη νέα σελίδα της οικονομικής πολιτικής, με τη Σοφοκλέους να παίζει ρόλο κλειδί στο κυνήγι των μεγεθών. Έτσι, ο Υπουργός υπογράμμισε το κερδοφόρο χαρακτήρα των συναλλαγών στο χρηματιστήριο για τα έσοδα του κράτους και εμέσως πλην σαφώς τάχθηκε με το πλευρό όσων έχουν δώσει αυστηρό ραντεβού με τις 6.000 μονάδες. Χρησιμοποιώντας πρώτη φορά το χαρακτηρισμό φούσκες για μετοχές ουσιαστικά ανύπαρκτων εταιριών όπως τις απεκάλεσε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντονίου ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για την εδραίωση κλίματος δικαίου και εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαία αγορά. Ο κ. Παπαντονίου εξήγηλε την επικείμενη έναρξη λειτουργίας μηχανισμού εντατικής παρακολούθησης των συναλλαγών εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαίας Αγοράς και της Διοικήσεως του Χρηματιστηρίου με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την πάταξη τυχόν παραβατών της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Προανήγγειλε δέσμοι υποχρεώσεων για τους μεγαλομετόχους των εισηγμένων εταιριών, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν γνωστές εφ' εξής τις συναλλαγές τους επί των μετοχών της εταιρείας τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ακόμη, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι στο εξής η Επιτροπή Κεφαλαίας Αγοράς θα επιτηρεί συγκεκριμένες μετοχές και στην περίπτωση που αυτές εμφανίζουν δυσμενή οικονομική πορεία θα ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό. Και στο εξής θα ελέγχονται και οι φήμες που βρίθουν στις Σοφοκλέους. Έτσι, οι διοικήσεις των εταιριών που εμπλέκονται σε σενάρια θα υποχρεώνονται να διαψεύδουν ή να επιβεβαιώνουν το αβάσιμο ή μη των πληροφοριών που σχετίζονται με τις εταιρείες τους. Να αναφέρουμε ότι ο κ. Παπαντονίου πρόσθεσε πως ομάδα εμπειρογνωμόνων εκπονεί ήδη ειδικό κανονισμό περί επιθετικών εξαγορών, βάσει του οποίου θα υπάρξει και η σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας. Θα μείνουμε στο θέμα και θα μιλήσουμε με τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα, Γιώργο Αλογοσκούφη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλογοσκούφη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, πώς είστε? Μια χαρά. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με έναν τίτλο που είδα στο Έθνος σήμερα, ότι διαβάζω το πρωτοσέλιδο μάλιστα, που λέει Καραμανλής, περισσότερη Σοφοκλέους στο λαό. Έτσι είναι? Να σας πω, κοίτα, δεν πρέπει κανείς να το θεοποιήσει το χρηματιστήριο, αλλά είναι γεγονός ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί, που είναι ένα είδος λαϊκού καπιταλισμού πλέον με την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου, θα πρέπει και να το προστατεύσουμε και να το ενισχύσουμε. Και αυτό έχει πολλές πλευρές. Πρέπει πρώτα απ' όλα η οικονομική πολιτική να είναι προσανατολισμένη σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση, διότι όταν θα μπούμε στην ΟΝΕ και θα πέσουν τα επιτόκια, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που να οθούν προς τα πάνω το χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και με ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαίας Αγοράς, και θα έλεγα ότι προς την κατεύθυνση αυτή τα μέτρα που ανέπτυξε χθες η κυβέρνηση είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι τώρα να εφαρμοστούν και να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα, διότι το πρόβλημα της Επιτροπής Κεφαλαίας Αγοράς είναι ότι πολλές φορές δεν εφαρμόζει και την νομοθεσία που ήδη ισχύει. Μάλιστα. Κύριε Αλογοσκούφη, ναι, και τα δύο κόμματα, και το κυβερνόν, ναι, και το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, περιστρέφεστε, μιλάτε ναι, για τη Σοφοκλέους και για τους επενδυτές. Δίδεται εντύπωση ότι ερίζετε, ναι, κάτι θέλετε να μοιράσετε. Μήπως έχουμε εκλογές? Καλά, εκλογές έχουμε, αλλά εδώ δεν είναι το διακύβευμα, δεν είναι το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο, τουλάχιστον για εμάς στη Νέα Δημοκρατία, πάντοτε ήταν ένας σημαντικός θεσμός και τον θεωρούσαμε να είναι ένας από τους κρίσιμους θεσμούς της ελεύθερης οικονομίας. Οπότε δεν μπαίνει θέμα να ερίζει κανείς για το χρηματιστήριο. Απλώς πρέπει κανείς να το αντιμετωπίζει με τη σοβαρότητα που πρέπει, να δει τα θεσμικά του προβλήματα. Διότι τα θεσμικά προβλήματα δεν λύνονται μόνο με τις εξαγγελίες που έγιναν χθες. Έχει μια σειρά από άλλα προβλήματα, την αποϊλοποίηση των τίτλων, την βελτίωση του συστήματος του μηχανογραφικού,
τα προβλήματα υπάρχουν με την εκαθάριση των μετοχών, το limit up, limit down, χρησιμοποιείται ως μηχανισμός κερδοσκοπίας, μια σειρά από προβλήματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα για τον εξυγχρονισμό του, να λυθούν για να υπάρξει εξυγχρονισμός του χρηματιστηρίου. Τώρα το πολιτικό ζήτημα, είναι λογικό να υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον από τα μεγάλα κόμματα, διότι είναι ένα μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο αυτό που παρατηρούμε. Βλέπουμε τον κόσμο πλέον, ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με το χρηματιστήριο, σήμερα να είναι εξοικειωμένοι και με την ορολογία αλλά και με τις διαπραγματεύσεις και με τις διακυμάνσεις των τιμών. Και νομίζω ότι πολλοί από τους καινούριους τουλάχιστον επενδυτές, τους μικρούς και τους απροστάτευτους, θα πρέπει να προστατευτούν. Και εκεί είναι χρέος της πολιτείας βέβαια. Θα ήθελα να σχολιάσετε βέβαια και τη χθεσινή τοποθέτηση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας εν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι έγινε αυτή η τοποθέτηση έγκαιρα. Διότι παρουσιάστηκε χθες ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας πλέον. Όχι απλώς κομμάτια του, αλλά ολόκληρο. Πώς δένει μεταξύ του, πώς συνδέεται και πώς με μια ισχυρή οικονομία και με μια πολιτική εξυγίανση του δημόσιου τομέα από τη συγκράτηση των δαπανών. Μπορεί κανείς να δημιουργήσει και περιθώρια για να ελαφρυνθούν τελικά και οι ομάδες αυτές του πληθυσμού που έχουν προβλήματα, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι άνεργοι, αλλά και να αντιμετωπιστούν και τα μεγάλα προβλήματα τα οικονομικά, τα πραγματικά, δηλαδή το πρόβλημα της φτώχειας, το πρόβλημα της ανεργίας, το πρόβλημα της έλλειψης του κράτους. Μια σειρά από θέματα τέθηκαν χθες, ολοκληρωμένα, σφαιρικά, και νομίζω ότι αυτό ήταν το κύριο μήνυμα. Ότι αν κανείς έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική, με προοπτική βεβαίως τετραετίας, γιατί δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μια αποσπασματική πολιτική από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Μιλάμε για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση και αφού βεβαίως βγούμε στην ΟΝΕ, διότι πλέον είναι δεδομένο ότι στα αρχές του επόμενου χρόνου θα γίνει αίτηση και σύνθεο όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσουμε ξέρετε να φτάσουμε κι εμείς ισότιμα. Κύριε Λογοσκούφη, ξέρετε ποια είναι η κριτική από τον κόσμο. Ναι. Λένε ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν να μπούμε στην ΟΝΕ, άρα λένε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Απλώς ακολουθούν ίσως παράλληλους δρόμους ή τον ίδιο δρόμο. Κοιτάξτε, η είσοδος στην ΟΝΕ είναι ένα πράγμα. Έχει να κάνει μόνο με το νόμισμα και την νομισματική πολιτική. Δηλαδή ότι θα έχουμε ένα άλλο νόμισμα και θα έχουμε την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική. Σε όλα τα άλλα τα μεγάλα θέματα. Το πόσο ψηλές θα είναι οι δημόσιες δαπάνες. Το πού θα πηγαίνουν. Το αν θα υπάρχει σπατάλης στο δημόσιο. Το ποιοι θα είναι οι φόροι. Το ποιοι θα. Ποιος θα είναι ο ρόλος του κράτους, το ποιος θα είναι ο ρόλος της αποκρατικοποίησης, το ποιος θα είναι η αναπτυξιακή πολιτική. Σε όλα αυτά η ΟΝΕ δεν επιβάλλει τίποτα. Και τα κόμματα εκεί διαφοροποιούνται, μην έχετε καμία αμφιβολία, και το βλέπουμε και αν συγκρίνετε τις εξαγγελίες χθεσινές της Νέας Δημοκρατίας και το πρόγραμμά της με το τι κάνει η κυβέρνηση. Και βεβαίως η ΟΝΕ δεν σε περιορίζει στο τι μεταρρυθμίσεις θα κάνεις στο εσωτερικό σου. Εμείς έχουμε ανάγκη από μεταρρυθμίσεις μεγάλες στην Ελλάδα, διότι έχουμε μείνει πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια και πρέπει να τους φτάσουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Μάλιστα. Κύριε Λογοσκούφη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Και εγώ να είστε καλά, γεια σας. Να δούμε τώρα που βρίσκεται αυτή την ώρα η αγορά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε άνοδο της τάξης του 0,99%. Ανωδικά κινούνται οι βιομηχανικές μετοχές, ο δείκτης των διαφόρων μετοχών, της παράλληλης αγοράς των τραπεζών και των ασφαλιστικών. Πτωτικά κινούνται οι επενδύσεις, οι κατασκευές, τα leasing και οι συμμετοχές. 227,5 δισεκατομμύρια δραχμές είναι η αξία των συναλλαγών μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Και ανωδικά κινούνται είναι η active που διαπραγματεύεται για δεύτερη φορά με 98,9% και 157.000 μετοχές. Κλωστήρια Ναούσης, Ορίων, Καραμολέγκος, Λεβεντέρης, Ιωνική, Κυριακίδης, Ράδιο Αθήνε, ΑΝΕΚ, ΕΛΤΡΑΚ, αλφα αστικά ακίνητα είναι μερικές από τις μετοχές που βρίσκονται στο σύν 8%. Στο σημείο αυτό, και πριν δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, θα συζητήσουμε κυρίες και κύριοι με ένα σημαντικό παράγοντα από το χώρο των επιχειρήσεων. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της Θεσσαλονίκης τον πρόεδρο της εταιρείας Κεραμία Λατίνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κότσια. Κύριε Κότσια, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Οικονομία σήμερα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε την αγορά και την άνοδο των τελευταίων ημερών. Πώς την βλέπετε? Η αγορά νομίζω ότι έχει ξεφύγει αρκετά και πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι επενδυτές για το τι αγοράζουν. Έχετε να κάνετε κάποια πρόταση? Να πληροφορηθούν από τις εταιρείες τις χρηματιστηριακές και να κάνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις. Υπάρχουν μετοχές οι οποίες έχουν υπερτιμηθεί πάρα πολύ. Μάλιστα.
είπατε ξεφύγει, η οποία θα τη θεωρούσα έτσι μια σοβαρή, μια βαριά λέξη θα τη χαρακτήριζε. Τι εννοείτε ξεφύγει? Κοιτάξτε, γνωστά είναι τώρα τα πράγματα ότι πριν από 2 μήνες εξαγοράστηκε κάποια εταιρεία με 5 δις και σήμερα έχει 80. Τι μεσολάβησε το διάστημα αυτό? Μάλιστα, να περάσουμε αυτή στην αυτή η μετοχή. Να περάσουμε στην εταιρεία σας, στην Κεραμία Λατίνη. Έχει κάνει τελευταία, νομίζω, και η δική σας μετοχή μια ανωδική κούρσα. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας? Χρονιά καμπή αποτελεί για την Κεραμία Λατίνη το 1999. Δύο σημαντικές εξελίξεις σηματοδοτούν την πορεία της εταιρείας. Η μία είναι η λειτουργία του νέου εργοστασίου στο Κιλκής και η άλλη η δρομολόγηση των διαδικασιών για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως του βιομηχανοστασίου στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο Κιλκής, στο 10ο χιλιόμετρο από της Εθνικής Οδού Κιλκής Δοδειράνης. Είναι το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στην παραγωγή κεραμικών. Είναι τελείως αυτόματο. Παράγει πλακίδια, τερακότα, διαφόρων διαστάσεων, τείχου και δαπέδου. Δεύτερον, την 3η Ιουνίου είχαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που άνοιξε ο δρόμος για την αξιοποίηση του ακινήτου. Η απόφαση αυτή προβλέπει εντός 4 μήνων να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την ένταξη στο σχέδιο πόλεως της 88 στρεμμάτων έκθασης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια σημαντική υπεραξία για την εταιρεία. Κύριε Κότσια, μετατρέπεστε δηλαδή από εταιρεία, από βιομηχανία και σε εταιρεία real estate, αστικών ακινήτων? Ευτυχώς για την εταιρεία βρέθηκε με πολλά ακίνητα, γιατί δεν είναι μόνο το ακίνητο αυτό. Έχει άλλα 4 στρέμματα στην περιοχή Βότσι, στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει 4,5 στρέμματα στο Δήμο Πηλαίας. 5,5 στρέμματα επί της περιφερειακής οδού στο ύψος του Πανοράματος και 115 στρέμματα στον Άγιο Αντώνιο Χαλκιδικής. Παράλληλα με την λειτουργία της βιομηχανίας θα γίνει και η αξιοποίηση. Επειδή τον τελευταίο καιρό... Η εταιρεία προτίθεται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης που φαίνεται ότι θα είναι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, προσανατολίζεται να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την καλύτερη λύση της ακινήτου περιουσίας. Μάλιστα. Επειδή τον τελευταίο καιρό, όσον αφορά τα ακίνητα ή τις εταιρείες που ασχολούνται με τα ακίνητα, τα αστικά ακίνητα, βρίσκονται πρωταγωνιστούν στη Σόφο Κλέος, υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από αυτές. Σας έχουν πλησιάσει κάποιοι ή κάποιες εταιρείες και σας ζήτησαν να συνεργαστείτε σε αυτόν τον τομέα? Όχι, υπάρχει μία πρόταση από παρεμφερή εταιρεία εισηγμένης για κάποια συνεργασία στον τουριστικό τομέα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς να ανακοινώσουμε κάτι. Δηλαδή συζητάτε με άλλη εισηγμένη για να ασχοληθείτε στον τουριστικό τομέα, εσείς να βάλετε τα ακίνητα προφανώς και αυτή να βάλει την τεχνογνωσία? Όχι, εμείς έχουμε και τεχνογνωσία, γιατί οι βασικοί μέτοχοι της Καραμία έχουν και ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, τον Πατήδιο Βάλας, αλλά για εξαγορά άλλου τουριστικού συγκροτήματος. Μάλιστα, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά το μετοχικό ενδιαφέρον τώρα. Θα κάνετε κάποια αύξηση κεφαλαίου, θα κάνετε κάποιο split, θα κάνετε κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει τους μετόχους επενδυτές? Split δεν πρόκειται να κάνουμε. Θα κάνουν λίγο υπομονή οι επενδυτές του χρόνου που θα είναι και η αναπροσαρμογή των παγιών στοιχείων. Θα γίνει μια γενναιότατη αναπροσαρμογή λόγω της αντικειμενικής πλέον αξίας των ακινήτων της Κεραμία. Φέτος σκεπτόμαστε μια αύξηση κεφαλαίου, το μέγεθος της οποίας θα εξαρτηθεί
από την τελική συμφωνία που θα κάνουμε με την παρεφερή εταιρεία των Αθηνών. Αν σας ζητούσα να μας πείτε το όνομα, ποια είναι αυτή η εταιρεία εισηγμένη, θα μας το λέγατε? Όχι, ναι, όχι, 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 δεν δημιουργήσουμε τώρα αγοραστικό ενδιαφέρον. Κύριε Κότσια, σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας και για τα ενδιαφέροντα πράγματα που είπαμε. Να συνεχίσουμε εμείς με την επικαιρότητα. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις έχουμε και στη δραστηριότητα των εισηγμένων εταιριών. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Η InfoQuest διαψεύδει ότι διαθέτει πλειοψηφικό ποσοστό στην επενδυτική Ορίον. Η διάψευση γίνεται κατόπιν επικοινωνίας του Sky με τον πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Φέσα, καθώς η σχετική φημολογία έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Σήμερα, μάλιστα, υπάρχει δημοσίευμα που αναφέρεται στο θέμα επισημένοντας ότι το 4% της Ορίον ανήκει προσωπικά στον κύριο Φέσα από το 34,2% που υποτίθεται ότι διαθέτει η InfoQuest. Εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση διάψευσης από την εταιρεία, η οποία υπενθυμίζεται ότι προσφάτως έχει εξαγοράσει την πληροφορική εργασίας. Ο όμιλος εταιριών ΑΣΠΙΣ εξαγόρασε το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της GOTA Air Ελλάς, η χρήση των τελευταίων ετών της οποίας παρουσιάζουν κερδοφόρα αποτελέσματα. Πρόθεση του ομίλου ΑΣΠΙΣ είναι η αυτόνομη ανάπτυξη της GOTA Air στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλιών, δεδομένου ότι η εταιρεία διαθέτει άδεια εξασκήσεως όλων των κλάδων. Ο όμιλος Altec παρουσίασε αύξηση στις πωλήσεις κατά 64% και στα κέρδη κατά 99%. Η Altec ΑΒΕ εμφανίζει κύκλο εργασιών 18 δισεκατομμύρια δραχμές και η Sisware 6,5 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ η Unisoft αύξησε τα κέρδη της κατά 104%. Η Marfin συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλές αποδόσεις, με τα κέρδη της να ανέρχονται στα 11,8 δισεκατομμύρια δραχμές. Τον περασμένο μήνα το μετοχικό χαρτοφυλάκιό της ενισχύθηκε κατά 33,29%. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καταγράφει τα κέρδη της χωρίς να προβαίνει σε νέες τοποθετήσεις. Και ο όμιλος Clonatex εμφανίζει ενοποιημένα κέρδη 13,4 δισεκατομμύρια δραχμές το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 1.393%, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν οριακά κατά 2,7%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού στον κλάδο της υφαντουργίας, αλλά και της επιθετικής πολιτικής που ακολούθησε η ίδια. Δυσμενή τροπή φαίνεται ότι παίρνει και πάλι το θρίλερ Δανέ Ανέκ. Η χθεσινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12νησιακής Ναυτιλιακής Εταιρείας απειλεί πλέον ευθέως τη συνεργασία Σωτηρίας με την Κρήτη σε μια φάση όπου όλα δείχνουν ότι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ανοχής. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Ανέστης Ντόκας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανέστη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα συνδεθούμε ίσως αργότερα. Να δούμε τώρα πού βρίσκεται η αγορά και ο Γενικός Δείκτης, όπως βλέπετε και εσείς, σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,87%. Ενώ η αξία των συναλλαγών κυμαίνεται στα 243 δισεκατομμύρια δραχμές. Να πούμε τις μετοχές που κινούνται ανωδικά αυτή την ώρα. Active με 98,9% και στο συν 8% βρίσκονται Ράδιο Αθήνα, Ορίων, Μοσχολιός Χημικά, Κλωστήρια Ναούσης, Αστικά Ακίνητα, ΑΝΕΚ, Καραμολέγκος, Λεβεντέρης, Ιωνική Ξενοδοχειακή, Κυριακίδης Μάρμαρα, Παιδείς Ανάπτυξης, Πλαστικά Μακεδονίας, ΚΑΕ, τα καταστήματα φορολογήτων ειδών, Επενδύσεις Αναπτύξεως Κοινά Ανώνυμα και Γενική Αποθηκών Ελλάδος. Να επιστρέψουμε στο προηγούμενο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανέστη Ντόκα. Ανέστη. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μέχρι αυτή την ώρα συνεχίζεται η μαραθώνια έκτακτη συνέλευση της ΔΑΝΕ. Θα πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι έχει ξεκινήσει η συνέλευση από χθες το απόγευμα, διεκόπη τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, όπου οι μέτοχοι της ΔΑΝΕ θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές. Ή να επικυρώσουν τη συνεργασία με την κριτική ΑΝΕΚ ή να ακολουθήσουν μοναχική πορεία στον χώρο της ακτοπλοείας. Οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι έχει κατατεθεί πρόταση από ομάδα μεγαλοξενοδόχων της Ρόδου με στόχο η πλειοψηφία της εταιρείας να παραμείνει στη ΔΑΝΕ. Ενώ υπάρχει και μια πληροφορία ότι γνωστός επιχειρηματίας με εισηγμένη εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση προκειμένου να εισέλθει στο μαζικό κεφάλαιο της ΔΑΝΕ. Όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη, το θέμα είναι σε εξέλιξη και θα αναμένουμε σημαντικές πληροφορίες μάλλον μετά το μεσημέρι. Να πούμε επίσης ότι τελείωσε πριν από λίγο η έκτακτη συνέλευση των μετοχών της εταιρείας Halkor, όπου αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας κατά 10,1 δις δραχμές, με τιμή διάθεσης 2.200 δραχμές και αναλογία για τους παλιούς μετόχους μία νέα για κάθε 10 παλαιές. Τα κεφάλαια, Γιάννη, που θα δίσει Halkor θα χρησιμοποιηθούν για τη μετεκατάσταση μέρους της δραστηριότητάς της στην έκταση της Θίσβης Βιωτίας που θα εξαγοράσει μαζί με τα Σουνουργία Κορίνθου.
Να πούμε επίσης, Γιάννη, ότι η έκτακτη συνέλευση των μετόχων της Χαλκόρ αποφάσισε και την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία νέα για κάθε μία παλαιά. Γιάννη. Σπλίτ λοιπόν για τη Χαλκόρ και εξελίξεις στο θέμα Δανέα ΝΕΚ. Να παρακολουθήσουμε τώρα τις εξελίξεις της Σοφοκλέως και τις προοπτικές της με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την αγορά και φυσικά με τους επενδυτές. Έχουμε μαζί μας άλλο έναν εκπρόσωπο από το χώρο των ALD, αυτή τη φορά της Europrofit, τον κύριο Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, καλώς ήρθατε στο Sky και στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ήθελα να κάνετε το πρώτο σχόλιο, αφού σας πω ότι βλέπετε κι εσείς βέβαια στο κάτω μέρος της οθόνης 0,82% και σήμερα ανωδικά και η αξία των συναλλαγών στα 250 δισεκατομμύρια δραχμές αυτή την ώρα. Το σχόλιο σας για την αγορά θα ήθελα. Ναι. Η άνοδος αυτή της αγοράς ήταν αναμενόμενη. Αυτό που εκπλήσει κυρίως τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με αυτή την αγορά είναι το γεγονός ότι έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ο δείχτης χωρίς να έχει κάνει την παραμικρή διόρθωση. Και όταν λέω διόρθωση, εννοώ τη τάξη του 5, 10 και 20% που θεωρείται απολύτως φυσιολογική σε μια τέτοια αγορά. Βέβαια, από την άλλη, οι λόγοι που έχουν οδηγήσει την αγορά σε αυτά τα επίπεδα είναι λογικοί, είναι η μείωση των επιτοκίων, είναι η προσδοκία των επενδυτών για εισαγωγή της χώρας στην ΟΝΕ, είναι η μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα και διοχετεύει την αγορά των μετοχών. Όλα αυτά λοιπόν συγκρίνουν στο γεγονός ότι ο δείχτης είναι καλά εκεί που είναι και θα πάει ακόμα ψηλότερα. Εσάς τι σας λένε οι πελάτες σας που έρχονται στην εταιρεία σας για να δώσουν εντολές? Από πού είναι πληροφορημένοι ότι τελικά θα ανέβει, θα συνεχίσει να ανεβαίνει η αγορά παρότι το γεγονός ότι έχει κάνει μια μεγάλη κούρσα τον τελευταίο καιρό? Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα συμβαίνει το εξής, ότι πρωτοφανές. Ακριβώς, πρωτοφανές. Υπάρχει τρομερή εισρωή πελατών που θέλουν να ανοίξουν κωδικό και να επενδύσουν στο χρηματιστήριο. Θα έλεγα πελατών οι οποίοι δεν είχαν ξανασχοληθεί ποτέ στη ζωή τους με το χρηματιστήριο. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ΑΕΠ, τι σημαίνει εντοκογραμμάτιο, τι σημαίνει μία μετοχή, τι σημαίνει ποιή και όλα αυτά. Εδώ θα ήθελα να σας διακόψω λίγο. Είπατε, οι καινούργοι επενδυτές, αυτοί που έρχονται για πρώτη φορά, μάλιστα, επενδύουν χρήματα που είναι περίσσευμα, επενδύουν το υστέρημά τους, το γνωρίζετε αυτό? Προφανώς συζητάτε και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ακριβώς. Υπάρχει το εξής γεγονός. Όχι, δυστυχώς επενδύουν, δανείζονται για να επενδυθούν πολλές φορές. Εγώ άκουσα σήμερα ότι πούλησε κάποιος ένα οικόπεδο και έφερε τα λεφτά για να τα παίξει να τα επενδύσει μάλλον στο χρηματιστήριο. Ακόμα και να τα παίξει βέβαια, γιατί ακριβώς αυτή η λέξη πια. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το παίζω ή επενδύω. Δηλαδή, ποιος είναι ο ορίζοντας, ο χρονικός σας? Λένε για μια εβδομάδα, ένα μήνα, πέντε χρόνια, έξι μήνες, ένα χρόνο. Ακριβώς. Οι πελάτες μας έχουν εθιστεί πια στο εύκολο κέρδος. Στο γρήγορο. Στο γρήγορο και εύκολο κέρδος. Και όταν μιλάμε για κάποιες αποδόσεις, βγάζουν 20, 30, 40% μέσα σε ένα, μια εβδομάδα, δύο μήνες, ένα μήνα. Και τους λέμε, πουλήστε, πάρτε κάποια κέρδη. Εκείνοι όχι, θέλουν να βγάλουν παραπάνω. Δηλαδή, ο κόσμος θα έλεγα ότι πια έχει τρελαθεί. Και αν θα κάτσουμε να δούμε τις αποδόσεις του εντόκου που είναι 8% το χρόνο, ή του δολαρίου που είναι 5%, ή ακόμα και του ευρώ που είναι 3% σε ετήσια βάση, και εδώ βγαίνουν αποδόσεις. Καλό ή κακό, δεν έχει σημασία, που ξεπερνάνε κάθε όριο. Θα έλεγα ότι έχει εθιστεί πια ο κόσμος στο γρήγορο και στο εύκολο κέρδος. Κάποτε είχε κάποιος πολιτικός είχε πει: η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο, τώρα γίναμε ένα απέραντο χρηματιστήριο. Κατά λεγόμενα. Κάπως έτσι. Δεν είναι μόνο τα λεγόμενά σας, κύριε Δημητριάδη, όλοι έχουμε την ίδια εικόνα. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο χρηματιστήριο αυτή την ώρα, να πληροφορήσουμε τους τηλεθεατές ότι έχει 254 δισεκατομμύρια δραχμές, η αξία των συναλλαγών είναι αρκετά μεγάλη αυτή την ώρα. 0,83% η άνοδος στις 5.416,14 μονάδες. Φυσικά είναι νέο ιστορικό ρεκόρ, κάθε μέρα καταγράφεται. Ανωδικά κινούνται οι δείκτες της βιομηχανίας των 20 επιλεγμένων μετοχών, των διαφόρων μετοχών της παράλληλης αγοράς των τραπεζών και των ασφαλιών. Και ενώ πτωτικά σήμερα κινούνται επενδύσεις, κατασκευές, leasing και συμμετοχές. Εκεί που θα λέγαμε ήταν αρκετές περιφερειακές μετοχές. Ακριβώς παρατηρείται μια μετατόπιση αυτό το καιρό και ως και αναμενόμενη μετατόπιση των επενδυτών από τις μικρής και μεσαίας κεφαλοποίησης μετοχές προς τα μεγάλα, προς τα λεγόμενα blue chips. Το ερώτημα είναι βέβαια ότι ανεβάσαμε τις περιφερειακές, τις μικρομεσαίας κεφαλοποίησης. Τώρα πήγαμε στα blue chips. Να πούμε ότι τα blue chips είναι ένα νόμισμα στο καζίνο εκεί στη Νέα Υόρκη, ένα μπλε, το πιο ακριβό.